Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και εισέβαλε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Και όλα αυτά σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας. Πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου, έχει κάνει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη, κυρίες και κύριοι. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό δυστύχημα στην Πάτρα, σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, στην πλατεία Παπανδρέου. Ένας άνδρας ο οποίος χάνει, όπως όλα δείχνουν, τον έλεγχο του οχήματός του και καταλήγει σε συνεργείο αυτοκινήτων, σε κατάστημα συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Πραγματικά το αυτοκίνητο καταστράφηκε. Ο άνδρας αναστήθηκε από τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπασαν στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Ένας 84χρονος άνδρας. Ήταν πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο και ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει τη ζωή του σε έναν κεντρικό δρόμο της Πάτρας, ένα τροχαίο που κανείς, θα λέγαμε έτσι, δεν θα περιμένε. Μάλιστα. Και χάνει τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, Ελένη. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες... Ελένη. Και καλά, έφυγε, ακούς. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πληροφορίες μήπως ο άνδρας δεν αισθάνθηκε καλά εκείνη την ώρα, μήπως κάτι του συνέβη την ώρα που οδηγούσε, μιλάμε πάντα για κάποιο πρόβλημα υγείας. Όλα αυτά τώρα μένει να διαπιστωθούν, κυρίες και κύριοι. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Εμείς βλέπουμε και πλάνα από το σημείο του τροχαίου, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα της τηλεόρασης του Best επαγγελματίας που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τροχαίου. 6:15 ακούω ένα σκυνάρισμα και ακούω ένα τρομερό θόρυβο. Βγαίνω έξω, τα γυαλιά εκεί μπροστά στο μαγαζί, πάω δίπλα την από καπνούς και τέτοια από τη σκόνη και είδα το αυτοκίνητο να έχει μπει μέσα στο συνεργείο. Έχει χτυπήσει στην κολόνα, στη γωνία του συνεργείου και γύρισε το αυτοκίνητο και μπήκε μέσα. Τι είδατε, τι οδηγούσε, πόσο χρόνο ήταν αυτός που οδηγούσε? Ήτανε μεγάλος. Από ό,τι έμαθα ήταν γύρω στα 80-84 χρόνια. Και πρέπει να, από ό,τι είπε το ΕΚΑΒ, ότι έπαθε ανακοπή καρδιάς. Ναι. Από ό,τι είπαν, έτσι. Όλα λοιπόν μένει να διαπιστωθούν για την αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα και τον θάνατο του 83χρονου, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε πώς ήταν η πρώτη μέρα με ανοιχτά τα καταστήματα εστίασης, με χαμόγελα λοιπόν και τα καταστήματα ανοιχτά μετά από 70 ημέρες. Έγινε η έναρξη των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, η λειτουργία, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και κυρίως αποστάσεις. Στην διάρκεια της ημέρας υπάλληλοι του υγειονομικού προχώρησαν σε ελέγχους, εφιστώντας την προσοχή στους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους για την αυστηρή τήρηση των μέτρων. Οι έλεγχοι σήμερα πρώτη ημέρα ήταν στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ενώ οι ελεγκτές προειδοποίησαν για την επιβολή προστήμων το επόμενο διάστημα, όπου διαπιστωθούν παραβάσεις. Η εστίαση άνοιξε. Με το καλημέρα, ο κόσμος βγήκε για να απολαύσει τον καφέ του. Η εικόνα διαφορετική, μάσκες, γάντια, οι εργαζόμενοι, αποστάσεις και απολυματικά στα τραπέζια. Όχι χαμόγελα, έχουμε περισσότερο άγχος από ότι ανοίξαμε πρώτη φορά τα μαγαζιά μας. Είμαστε συνέχεια με μεζούρες, με πελάτη, μη στρίβεται καρέκλα, μη λείπουν μαντιλάκια από κανένα τραπέζι, μη λείπουν οτιδήποτε μη λείπει. Είμαστε, ας πούμε, σε ένα μεγάλο άγχος. Μετά από 2,5 μήνες επιστρέψαμε στο χώρο μας, στο χώρο εργασίας μας και είμαστε κι εμείς χαρούμενοι. Ο κόσμος όντως είναι χαρούμενος γιατί βρήκε πλέον το στέκι του και δόξα στον Θεό πάνε όλα καλά σήμερα. Ξεκινήσαμε, όλα καλά προς το παρόν. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, στον δρόμο κυκλοφορεί άφθονος. Οι επιχειρηματίες μάλιστα φρόντισαν να αφήσουν αποστάσεις στα τραπέζια μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται, με στόχο να τηρούνται τα μέτρα και να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες. Τα καταστήματα εστίασης λοιπόν άνοιξαν, η μεγάλη μέρα. Πάμε να κάνουμε και εμείς το τεστ, να δούμε αν όντως τηρούνται οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν,
Είμαστε στο 1-10 και κάτι παραπάνω. Συνάδελφοι, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Βλέπουμε ότι τα καταστήματα τηρούν τα μέτρα σε μια προσπάθεια και ο κόσμος να αισθανθεί ασφάλεια και φυσικά να αποφύγουν τα τσούχτερα πρόστιμα. Καρέκλα πλάτη 1,70. Καρέκλα χωρίς καρέκλα το άλλο τραπέζι 1,10. Και κενό χωρίς καρέκλα 70. Οι αποστάσεις τηρούνται αυστηρά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Ο κόσμος δεν έχει κανένα πρόβλημα, προς το παρόν και αυτοί είναι, συμμετέχουν σε όλο αυτό και κυλάει μέχρι τώρα ομαλά. Μέτρα, μεζούρες, υγειονομικά, γάντια, μάσκες και πόσα άλλα, ένα κατεβατό το προσπαθούμε όμως για το καλύτερο. Τώρα είναι, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας βοηθήσει, να βγάλουμε όλο αυτό το που τραβήξαμε 2,5 μήνες. Στα καταστήματα βρέθηκαν και οι επόπτες δημόσιας υγείας για να ελέγξουν και να προτρέψουν τους εργαζόμενους στην εστίαση όπου διαπιστώνεται κάποια παρέκκληση για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής δεδομένης της επανεκκίνησης του κλάδου. Πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων, η υπηρεσία μας έχει βγάλει κλιμάκια για επιτήρηση και για να δώσει συμβουλές εν ώψη εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Από τους μέχρι του δε ελέγχους, τόσο εδώ στην Πάτρα όσο και στο Αίγιο, διαπιστώνεται ότι εφαρμόζεται πιστά η νομοθεσία όσον αφορά τα καταστήματα. Συνεργείο έκανε αυτοψία σε πολλές καφετέρειες και εστιατόρια του κέντρου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στην περιφέρεια. Οι έλεγχοι ήταν ενημερωτικοί, ενώ θα ακολουθήσουν πρόστιμα τις επόμενες ημέρες, όπου διαπιστωθούν παραβάσεις. Οι απορίες οι οποίες διατυπώνονται μέχρι τώρα αντιμετωπίζουν και λύνονται. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μας. Σε πρώτη φάση είναι συμβουλευτική, αλλά θα προχωρήσουμε αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα σε εφαρμογή των ποινικών διώξεων. Τη διαφορετική κανονικότητα βιώνουν όμως περισσότερο από όλους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν πλέον φορώντας γάντιες και μάσκα σε όλο το ωράριο της εργασίας τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σίγουρα ήταν δύσκολος ο καιρός που περάσαμε και καθόμασταν χωρίς δουλειά και χωρίς να κάνουμε κάτι επικοδομητικό στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Αλλά γενικά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα κυλήσουν πάλι ομαλά όπως ήταν και ακόμα καλύτερα. Πάντα μετά από κάθε αλλαγή τραπεζιού γίνεται καθάρισμα με σωστό τρόπο από το άτομο που δουλεύει σέρβις και συγκεκριμένα τα άτομα που δουλεύουν στο σέρβις έχουν πάντα γάντια και μάσκα. Έχουμε κάνει απολύμανση με πιστοποίηση για τα πάντα, με πιστοποίηση για το COVID. Έχουμε κάνει πιστοποίηση στα κλιματιστικά, τα ειδικά υγρά. Έχουμε κάνει όλα τα άλλα που ζητάνε από μαντιλάκια αντισηπτικά. Έχουμε παραγγείλει ταινίες χαλκού για τα χερούλια, δεν είναι απαραίτητο γιατί είναι το μοναδικό που δεν κολλάει τους ιούς. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει. Έχουμε χαλάσει τόσα λεφτά σαν να κάναμε ανακαίνιση. Αυτό ζητάγαμε από το κράτος. Οι επιχειρηματίες αναφέρουν πως η οικονομική ζημιά που έχει γίνει δεν πρόκειται να αναπληρωθεί. Ωστόσο θα παλέψουν για να κρατήσουν τα καταστήματά τους. Και στην Πάτρα βλέπουμε απώλειες στα καταστήματα εστίασης. Κάποια δεν άνοιξαν μετά από την παρατεταμένη καραντίνα των 2,5 μηνών. Βλέπετε άλλο ένα κατάστημα πίσω μου, στο οποίο φαίνεται πως οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να το κρατήσουν κλειστό. Είναι πολύ ο καιρός. Στον δρόμο θα συναντήσετε πολλά μαγαζιά που δεν έχουν ανοίξει και θα δυσκολευτούν πολύ για να ανοίξουν. Και είναι και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν καταφέρανε ακόμα να μπουν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που είχε. Μπορεί τα καταστήματα να ήταν κλειστά, όμως τα έξοδα έτρεχαν. Ενώ η Πάτρα και τα καταστήματα εστίασης δέχθηκαν και το χτύπημα της ακύρωσης του καρναβαλιού. Ένα μεγάλο πνίγμα. Χάσαμε το καρναβάλι, χάσαμε τους 2 καλύτερους μήνες που θα μπορούσε ο κόσμος να κάθεται και μέσα και έξω σε εμάς. Τώρα πιάσανε ζέστα, έχει 40 βαθμούς εδώ πέρα, θα φύγει ο κόσμος για παραλίες. Εντάξει, θα δουλέψουν άλλα μαγαζιά βέβαια, δόξα τω Θεώ, αλλά εμείς είμαστε καταδικασμένοι. Έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική από τα μέσα μαγαζιά, από τους εσωτερικούς χώρους. Έχουμε χάσει περίπου το 60% της δυναμικής μας στο εσωτερικό. Με το έξω που μας έδωσε ο Δήμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, να το τονίσουμε, είναι δίπλα μας, καλύπτουμε ένα 20% από αυτό. Η δυναμική περίπου τώρα είναι στο 70% της παλιάς δυναμικής. Πολύ δύσκολα, ευελπιστούμε τουλάχιστον αν δεν βγει η ζημιά, να βγει θετικό το πρόστιμο από εδώ και πέρα. Ο Δήμος μας έδωσε ένα 60, που αυτό μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το κατάστημα το καθένας.
Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον Σωτήρη Παπανδρέου. Άνοιξαν τα καταστήματα εστίασης, Σωτήρη, σήμερα, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα. Να πούμε ότι κάποια δεν άνοιξαν, τα παραλιακά ναι, καφέ δεν και άνοιξαν. Ζήτημα, θα τα δούμε αυτά. Υπάρχει ζήτημα με την κτηματική. Δεν έχουν αναπτύξει τις ξαπλώστες ακόμη. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο, καθώς θα μιλήσουμε με τον με το μέλος του ΣΚΕΑΝΑ, τον κύριο Ματθεόπουλο. Όμως, Σωτήρη, σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση βρίσκονται εμπορικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθο. Είναι οι περιοχές που μπήκαν πρώτες σε καραντίνα. Ναι. Η εστίαση ξεκίνησε και πάλι σήμερα, όπως είδαμε, μετά από 65 τουλάχιστον ημέρες συνεχούς διακοπής. Και από εδώ και στο εξής θα προσπαθήσει να καλύψει όσο είναι δυνατόν τις ζημιές και τη χασούρα όλης αυτής της περίοδου που θεωρητικά είναι αδύνατο να γίνει. Όσον αφορά το εμπόριο, βρίσκεται εδώ και 2 εβδομάδες περίπου σε λειτουργία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος έχει αρχίσει και κάνει τους λογαριασμούς του. Να πούμε ότι το εμπόριο προσπαθεί να βρει ένα σημείο ισορροπίας. Τα πράγματα ακόμα είναι συγκεχημένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε μέχρι στιγμής πού θα καθίσει η κατάσταση. Mm-hmm. Πάντως, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, στη συμπλήρωση του πρώτου 15ημέρου, οι μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να συσσωρεύουν χρέη πλέον του χρονικού διαστήματος που ήταν κλειστές, ενώ ένα άλλο ποσοστό 50% κινείται οριακά, καλύπτοντας μόλις που καλύπτει τα λειτουργικά τους έξοδα. Έτσι, κάπως έτσι σχηματίζεται η εικόνα στο εμπόριο μετά από 15 μέρες λειτουργίας. Συγκεκριμένα να πούμε ότι το 50% των τζίρων πρώτης πανδημίας δεν έχει καλυφθεί και σε υπόλοιπες επιχειρήσεις κινείται στην καλύτερη των περιπτώσεων γύρω στο 60-65%. Μιλάμε για την περίοδο προκρίσης σε σύγκριση με τη σημερινή. Η ουσία είναι ότι το lockdown έχει προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή ζημιά στην οικονομία και ιδιαίτερα στο εμπόριο αλλά και σε κλάδους όπως βλέπουμε τώρα της εστίασης, και είναι φυσικά ένα μεγάλο στοίχημα για όλη αυτή την επιχειρηματικότητα για το πώς θα καλύψει όλη αυτή τη ζημιά. Να και βέβαια δυσίωνες οι προοπτικές για το καλοκαίρι. Ναι, για έναν πολύ σοβαρό λόγο, ο οποίος είναι λογικός και κατανοητός από όλους, είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήδη στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία, 10.000 θέσεις παραμένουν κενές. Δεν έχουν καλυφθεί δηλαδή όπως αναμενόταν να γίνει υπό κανονικές συνθήκες από τον Απρίλιο με το πολύ μέχρι αρχές Μαΐου, εν ώψη της προετοιμασίας των τουριστικών επιχειρήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο. Όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων που θα έπρεπε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις θέσεις εργασίας του και να ετοιμάζει το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Πολλές mm-hmm. τουριστικές επιχειρήσεις ήδη θα έπρεπε να ανοίγουν αυτή την εποχή. Θα ήταν ανοιχτές από άλλες συνθήκες. Και καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι ένα τεράστιο κενό, το οποίο θα δούμε πώς τη ζημιά θα επιφέρει γενικότερη στην οικονομία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός τροφοδοτεί και στηρίζει οικονομικά μία σειρά από άλλους κλάδους με τους mm-hmm. οποίους συνεργάζεται για να λειτουργήσει όλη αυτή η βαριά βιομηχανία όπως την ξέρουμε. Έτσι διαμορφώνεται η εικόνα στην οικονομία με τοπικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρουμε. Με δυσκολίες λοιπόν, ιδιαίτερες δυσκολίες, και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, θα τα πούμε και στην συνέχεια για άλλα θέματα, Σωτήρη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες για τις επιχειρήσεις, να πούμε για τις επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Τάσο Ματθεόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ματθεόπουλε. Τάκης Ματθεόπουλο. Τάκης. Σας είπα Τάσο. Συγγνώμη. Ναι, ρε. Λοιπόν, άνοιξαν σήμερα η εστίαση, άνοιξαν τα καφέ στην Πάτρα, όμως τα παραλιακά καφέ δεν άνοιξαν. Δεν άνοιξε το κομμάτι στην παραλία. Στην παραλία. Το μαγαζί άνοιξε. Ναι, στην παραλία. Μιλάμε για την παραλία. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές. Αρκετοί είναι οι πατρινοί που επισκέπτονται τις παραλίες για τα μπάνια τους. Όμως δεν μπορούν. Δεν έχουμε την εικόνα με τις ξαπλώστρες, με το καφέ στην παραλία. Έχει συμβεί το εξής. Αυτή τη στιγμή, ενώ άνοιξε η εστίαση, δεν ήταν έτοιμο το κράτος, επειδή καθυστέρησε την υπογραφή η ΚΙΑ, που προβλέπει τις ενοικιάσεις των χώρων,
και χρειάζεται μια από την ώρα που κάνουμε αίτηση, είναι περίπου ένα δεκαήμερο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά εστίασης που έχουν δραστηριοποιηθεί στον γυαλό, δουλεύουν χωρίς γυαλό. Δηλαδή δεν υπάρχει γνώριμη εικόνα της ξαπλώστρας. Άρα λοιπόν, κύριε Μαθεόπουλε, ούτε την Δευτέρα 1η Ιουνίου θα προλάβουν πολλοί να αναπτύξουν ξαπλώστρες στις παραλίες. Το πιο πιθανό είναι πως όχι, γιατί θέλει περίπου 10-12 μέρες από την ώρα που θα καταθέσουν την αίτηση. Αν κάποιοι έχουν καταθέσει αίτηση την προηγούμενη εβδομάδα, πιθανόν να είναι έτοιμοι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι υπεύθυνος να εκδώσει τις άδειες. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα ακόμα, ότι πριν εκδοθούν οι άδειες δεν επιτρέπεται να τοποθετήσουμε τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες στους εγκεαλούς. Επίσης, όταν βγουν οι άδειες και μέχρι την 1η Ιουνίου, αν κάποιος δηλαδή πάρει ας πούμε την 5η άδεια, επιτρέπεται μόνο ξαπλώστρα, όχι τραπεζοκαθίσματα. Δεν μπορείς να σερβίρεις στην παραλία, είναι μόνο take away το σερβίρισμα, δεν υπάρχει σερβίρισμα. Δεν επιτρέπεται η μουσική και δεν επιτρέπεται και το φαγητό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Τώρα με το φέκ που έχει εκδοθεί για τον τρόπο λειτουργίας λόγω του COVID-19. Άρα λοιπόν, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτά τα καταστήματα, κύριε Μαθεόπουλε? Θα υπάρχει. Αν ας πούμε κάποιο κατάστημα καταφέρει να πάρει την άδειά του μέχρι το Σαββάτο, ας πούμε, μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται, θα ανοίξει, θα έχει μόνο ομπρέλες και ξαπλώστρες. Και δεν μπορεί να σερβίρει εκεί, παρά μόνο να πάρουν από το πάνω κατάστημα take away τα πράγματα, οι πελάτες και να κάτσουν στην παραλία. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι μπορεί κάποιος να πάει να χρησιμοποιήσει την ομπρέλα και την ξαπλώστρα. Την ομπρέλα και την ξαπλώστρα, αλλά θα πάρει το σερβιριστή από το κατάστημα. Και χωρίς να πάρει κάτι από το κατάστημα. Ναι, από ό,τι λέει το ΦΕΚ, αυτό που κυκλοφορεί για την επανεκκίνηση των καταστημάτων στον Αιγιαλό, δεν επιτρέπεται. Θα χρεώνονται με το νέο καθεστώς, θα χρεώνονται οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες, κύριε Μαθεόπουλε? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις στα καταστήματα εστίασης στον Αιγιαλό, δεν έχει αποφασιστεί κάτι. Να θυμίσω ότι είμαστε από τους ελάχιστους νομούς στην Ελλάδα που δεν χρεώνουμε ξαπλώστρες. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Μήπως υπάρχουν σκέψεις γιατί ανεβαίνει το κόστος και σε σχέση με ότι πρέπει να έχουμε λιγότερες ξαπλώστρες, δεν ξέρουμε αν θα βγαίνει το κόστος. Οπότε υπάρχουν κάποιες σκέψεις για χρέωση ξαπλώστρων. Άρα λοιπόν. Δεν ξέρω αυτή την ασκόμηση. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως τα γνωρίζαμε μέχρι τουλάχιστον και πέρσι το καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μαθεόπουλε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Οι φωνές τώρα που υπάρχουν και κάνουν λόγο για έναν ιό που δεν υπάρχει και άλλες θεωρίες συνωμοσίας προβληματίζουν την ιατρική κοινότητα. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου καλεί τους πολίτες να μην παρασύρονται. Ο ιός υπάρχει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Γι' αυτό και όπως αναφέρει, ο κόσμος θα πρέπει να τηρεί τα μέτρα των αποστάσεων και της υγιεινής. Στο μεταξύ, μοριακός έλεγχος για τον κορονοϊό, καθώς και τεστ αντισωμάτων στην Πάτρα, γίνονται από ιδιωτικά εργαστήρια. Πώς είναι η διαδικασία, πόσο κοστίζει και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τεστ, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μοριακός έλεγχος και τεστ αντισωμάτων για τον κορονοϊό σε ιδιωτικά εργαστήρια στην Πάτρα. Το μοριακό τεστ αποτελεί την πιο έγκυρη μέθοδο για τη διάγνωση του νέου κορονοϊού. Το τεστ αντισωμάτων υπολογίζει τον αριθμό των αντισωμάτων που υπάρχουν στο αίμα όταν το σώμα ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη λίμωξη, όπως η νόσος COVID-19. Υπάρχουν τρία εργαστήρια τα οποία κάνουν το τεστ του κορονοϊού με μοριακή μέθοδο. Οι τιμές περίπου κυμαίνονται από 100 έως 200 ευρώ για το μοριακό έλεγχο. Η δεύτερη δυνατότητα που έχουν, που δεν είναι ουσιαστικά τόσο απαραίτητη σε αυτή τη φάση, αλλά μόνο κατόπιν γιατρικής ένδειξης, είναι τα αντισώματα κατά του κορονοϊού. Σημαίνει τι? Ότι ανοιχνεύουμε εάν κάποιος έχει περάσει και έχει αναπτύξει αντισώματα στον κορονοϊό. Αυτό συνήθως το διενεργούμε σε ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό, σε γιατρούς, υγειονομικό προσωπικό, ανθρώπους που θεωρητικά έχουν έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο, οπότε θα μπορούσαν να έχουν κολλήσει, να είναι ασυμπτωματικοί και κάνουμε μεταγενέστερα τα αντισώματα. Και βέβαια μας παρέχει και μία επιπλέον πληροφορία εάν έχουν ανοσία ή όχι στον κορονοϊό. Αυτή η εξέταση την κάνουν όλα τα εργαστήρια
μικροβιολογικά πυρηνικά της περιοχής μας. Περίπου η τιμή κυμαίνεται στα 50 ευρώ και ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα να δούμε αν είμαστε, αν έχουμε περάσει ή αν έχουμε νοσία στον κορονοϊό. Υπάρχει μια τρίτη δυνατότητα που δεν προτείνεται, που είναι το rapid test, το οποίο δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν και φαρμακεία καμία φορά και γενικά άνθρωποι το έχουν ουσιαστικά το κάνουν. Είναι μια ποιοτική μέθοδο, το που υπάρχει μια πλακέτα που με λίγο ορό αίματος, με λίγο δηλαδή μια σταγόνα αίματος μπορεί να δείξει κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο όμως δεν θεωρείται αξιόπιστο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων είναι εναντίον αυτής της πρακτικής. Στο μεταξύ, έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν να μην υπάρχει κορονοϊός, με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας να υφιστά την προσοχή στους πολίτες και να αναφέρει πως ο κορονοϊός υπάρχει, είναι ανάμεσά μας και οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα για την προστασία τους, μέτρα υγιεινής και αποστάσεις. Παράλληλα τονίζει πως ο κόσμος θα πρέπει να εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα. Πραγματικά απορώ με την τουλάχιστον αυτή την συνωμοσιολογία που υπάρχει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι ουσιαστικά αναιρούμε ό,τι επιστημονικό υπάρχει γύρω μας. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος πάει σε ένα γιατρείο με πυρετό, χωρίς να το γνωστοποιήσει, πόσο αναστατώνεται το σύστημα, δηλαδή ο γιατρός θα πρέπει να κάνει ουσιαστικά απολίμαση του χώρου του, θα πρέπει να πάρει τον ΕΟΔΗ, θα πρέπει να γνωστοποιήσει τη διαδικασία, θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρικός σύλλογος, θα πρέπει να υποθεί παραπέρα, δηλαδή η διάχυση της πληροφορίας στα νοσοκομεία, θα αναστατωθεί το τμήμα COVID υποδοχής, να περιμένει τον άνθρωπο για να πάρθει ένα δείγμα. Όλο αυτό θα πρέπει να φορέσει στολή ο γιατρός, η οποία στολή μετά από 2 ώρες είναι πραγματικά βαρύδι. Υδρώνει ο γιατρός πάνω στη στολή και οι νοσηλευτές, υποφέρει δηλαδή μέσα σε αυτή τη στολή. Τουλάχιστον θα έλεγα ότι θα πρέπει η κοινωνία να σέβεται τον κόπο κάποιων ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή. Είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Και να μην αναστατώνει το σύστημα άδικα και χωρίς λόγο. Να πάμε τώρα να μείνουμε σε αυτό το θέμα και να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Παπαλεξάντρο, τον γιατρό πνευμονολόγο. Κύριε Παπαλεξάντρο, καλησπέρα σας. Να είστε καλά, καλησπέρα κύριε Κρούνια. Λοιπόν, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που λέει ότι πολύ φασαρία για το τίποτα. Είναι έτσι? Ναι. Πιστέψτε με, ο μόνος προβληματισμός που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο είναι το αν ο ιός βγήκε από το εργαστήριο του Γιουχάν, το αν ο ιός, το πιο λογικό είναι να μεταλλάχθηκε μόνος του για μπορεί και αυτός να επιβιώσει, όπως τόσες χιλιάδες χρόνια, τόσες εκατοντάδες χρόνια κάνει η γρήπη, ή αν είναι ένας βιολογικός πόλεμος μεταξύ των κυβερνήσεων. Μόνο αυτό είναι το ερωτηματικό. Το ότι αυτή τη στιγμή αυτά που ζούμε είναι γεγονότα, οι θάνατοι 150 συναδέλφων στην Ιταλία γεγονότα, οι χιλιάδες νεκροί στην Ιταλία και στην Αμερική γεγονότα. Τι λέμε τώρα, τα καράβια από την Αιθιοπία και από την Αφρική που βγήκαν εκεί με τους μετανάστες. Αυτά είναι δηλαδή γελιότητες. Αρνούμε να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη σημερινή κοινωνία και στον πολιτισμό που πιστεύουν σε τέτοια ψευδέστατα και ηλιθιότατα γεγονότα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτά που ζούμε καθημερινά να μην είναι πραγματικά. Εμείς αύριο στο κέντρο υγείας του Βορείου Τομέα στον Αγιαλέξιο, που αυτή τη στιγμή ανήκω, θα κάνουμε όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δωρεάν μέσω του ΕΟΔΗ στις 10 το πρωί, λήψη ρινοφαρυγικού επιχρήσματος για την PCR εξέταση, το αν για δεύτερη φορά έχουμε κορονοϊό. Μάλιστα. Θέλετε εμείς να υποστούμε τέτοια τελεπορία, να τα κάνουμε για... Τι συζητάμε τώρα? Τα θύματα είναι ψεύτικα, ο κορονοϊός είναι ψεύτικος. Για να παραλύσει κάποιες οικονομίες. Το πώς ξεκίνησε, το πώς μεταλλάχθηκε, το τι έγινε, αυτό είναι θέμα άλλων υπηρεσιών να το ψάξουν. Αλλά σας λέω κάτι πολύ απλό. Με το AIDS που 40 χρόνια τώρα ταλανίζει τις κοινωνίες, μάθαμε ποτέ? Ένας ιός που δεν το ξέραμε, έτσι, γιατί τον κορονοϊό το ξέρουμε και είναι πολύ λογικό να κάνει μετάλλαξη. Για το AIDS λοιπόν που δεν το ξέραμε σαν ιό καθόλου πριν 40 χρόνια, έχουμε μάθει ποτέ αν είναι ομοφυλόφιλοι, αν είναι ο πράσινος πίθηκος ή ο κόκκινος πίθηκος η αλήθεια? Αυτά είναι γεγονότα και ανούσια και ανώφελα και επικίνδυνα σενάρια. Μάλιστα. Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι
ο ρυθμός των θυμάτων από τον κορονοϊό είναι λιγότερο σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια με τους θανάτους από τη γρήπη. Ακούστε να δείτε. Είναι ο ιός, ο κορονοϊός, είναι η συμπεριφορά του σχεδόν ακριβώς σαν τη γρήπη. Υπάρχει όμως μια ουσιώδης και ειδοποιώς διαφορά τρομερή εναντίον του κορονοϊού. Οποιοσδήποτε έχει κορονοϊό, δυστυχώς τα άτομα κάτω από 40 ή κάτω από 50 είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο για εμάς τους λίγο μεγαλύτερους ή τους πολύ μεγαλύτερους κάποιους άλλους, γιατί οι οποιαδήποτε νεότεροι που και αυτοί μπορεί να νοσήσουν και αυτοί σπανιότερα μπορεί να πεθάνουν, συνήθως είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Αυτή είναι λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά με τη γρήπη, την οποία το παιδί μας, το εγγόνι μας, ο γείτονάς μας, ο μαθητής, ο φίλος μας, θα πάθει και αυτός από την πρώτη μέρα 39-39,5 πυρετό, με ρίγη, με μυαλγίες, με βήχα, με δύσπνοια, με κομμάρες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που καθιστά πολύ πιο επικίνδυνο τον κορονοϊό από τον ιό αυτής της λύπης, που όταν προσβληθούμε είναι και αυτό το ίδιο επικίνδυνο και προκαλεί θανάτους αφέστατα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η μεγάλη μεταδοτικότητα αυτού του ανώμαλου σε εισαγωγικά ιού είναι ότι δεν δίνει συμπτώματα σε νεαρές ηλικίες. Ή αν δώσει και νοσήσουν και αυτοί, είναι και αυτοί επικίνδυνοι λιγότερο μεν να πάθουν σοβαρή νόσηση και πλέον τους απομονώνουμε και δεν μεταδίδουν. Αλλά το δύστιχο είναι ότι το 90% των νέων ατόμων είναι φορείς ασυμπτωματικοί και όλοι οι γύρω τους άνω των 50 κινδυνεύουν άμεσα ή έμεσα να νοσήσουν και να πεθάνουν. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες είναι επικίνδυνες? Πολύ άκρως επικίνδυνες για την υγεία. Άκρως επικίνδυνες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή υγειονομικά συμφέροντα. Τι υγειονομικά συμφέροντα έχω εγώ και ο καθένας μας να πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κορονοϊό ή δεν έχουμε? Είναι δεδομένο. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια ότι μπορεί κάποιοι θάνατοι που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, αν θέλετε, στους 35.000 στην Ιταλία, οι 2.000 θάνατοι να οφείλονται, ας πούμε, σε έμφραμμα ή σε καρδιακή αρρυθμία και να συνυπήρχε και ο κορονοϊός. Αλλά στις χιλιάδες και εκατοντάδες των νεκρών δεν συζητάμε ότι δεν φταίει και ο κορονοϊός. Καταλάβατε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα θύματα που πέθαναν, ναι μεν μπορεί να πέθαναν από μια πνευμονία, από μια καρδιακή αρρυθμία, από μια θρόμβωση, από ένα εγκεφαλικό, παρενέργειες σας λέω σοβαρές που κάνει ο κορονοϊός, αλλά αυτοί όλοι που πέθαναν, πέθαναν με θετικό κορονοϊό. Μπορεί βέβαια να πάθαιναν ένα έμφραγμα ή μια αρρυθμία και να πέθαιναν, αλλά εφόσον το δείγμα είναι θετικό, δεν μπορεί να μην θεωρήσεις απόλυτα υπεύθυνο τον κορονοϊό για αυτή την παρενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σας μιλάω απόλυτα ιατρικά και με ξέρετε τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση. Αυτά είναι γελιότητες. Είναι για τον κόσμο που νομίζει ότι θα φροντίζανε με αυτή την οικονομία να κάνανε. Εδώ κινδύνευσαν πρωθυπουργοί και πεθαίνουν προεστά μέλη σε κάθε κοινωνία. Είναι δυνατόν να γινόταν τέτοιος άλλος? Σας λέω, ένα μικρό ερωτηματικό μπορεί να έχει όλος ο κόσμος για πώς δημιουργήθηκε και πώς μεταλλάχθηκε αυτός ο ιός. Μόνο αυτό είναι το ερωτηματικό και όχι η σημερινή πραγματική κρίση που υπάρχει ή μετέπειτα αν έρθει το φθινόπωρο. Άρα λοιπόν κλείνουμε τα αυτιά μας αυτές τις θεωρίες, κύριε Παπαλεξάτε. Ωστόσο, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η καθημερινότητά μας μετά την άρση των μέτρων? Σήμερα άνοιξαν και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Πώς βλέπετε ότι διαχειριζόμαστε εμείς οι πολίτες την κατάσταση? Ναι, σήμερα πάρα πολλοί κόσμοι και εγώ πρώτος από αυτούς σε ένα ενδιάμεσο κενό βγήκα και έπια καφέ από την αλήθεια, αλλά βλέπω ότι είμαστε πάρα πολύ συνοστισμένοι και εύχομαι οι καλές καιρικές συνδίκες και η σχεδόν μηδενική καμπυλότητα εκεί της καμπύλης, αν θέλετε, να μας βοηθήσουν αυτές τις μέρες να είμαστε και να παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Έχω ένα μικρό ενδιασμό, αν και θέλω πολύ να έρθουν και τουρίστες και εμείς να πάμε κάπου, να ξεφύγουμε, αλλά υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος με την έλευση τουριστών από χώρες οι οποίες δεν έχουν ελέγξει σωστά τον ιό. Και βέβαια έχω μια μεγάλη ανησυχία τι θα γίνει το φθινόπωρο και τους χειμερινούς μήνες. Υποπτεύομαι ότι κάτι γρήγορα θα βγει. Έχω μια μεγάλη αισιοδοξία για πιο γρήγορα, για κάποιο εμβόλιο που μπορεί να μην καλύπτει 80-90%, αλλά μπορεί σε ένα βαθμό 40-50%, όπως κάποια εμβόλια της γρήπης τόσο καλύπταν και όμως τα κάναμε.
Και εγώ πρώτος σας υπόσχομαι, ακόμα και αν με καλύψει 40-50% το εμβόλιο, γιατί δεν θα θεωρείται επιτυχημένο ένα εμβόλιο αν καλύπτει, αλλά μπορεί να κυκλοφορήσει μέχρι να βγει το πανάξιο εμβόλιο που θα καλύπτει 90%. Εγώ θα είμαι πρώτος που θα το κάνω, γιατί πραγματικά φοβάμαι την νόσο. Πραγματικά κινδυνεύουμε σοβαρά αν προσβληθούμε από την νόσο οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι λίγο, αν θέλετε, χρονίως πάσχοντες. Για τους πολύ μεγαλύτερους και για τους χρονίως σοβαρά πάσχοντες δεν το συζητώ, ότι είναι μια ιδιαίτερα βαριά και θανατηφόρος νόσος. Προσοχή λοιπόν, θα πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις, να μην ξεχνιόμαστε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαλεξάτε. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάλι. Ανοίγουν και τα δημοτικά σχολεία, καθώς και τα νηπιαγωγεία. Οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν σε σύσκεψη μεταξύ του Πρωθυπουργού, των Λοιμοξιολόγων και της Υπουργού Παιδείας. Οι τελικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα το μεσημέρι, με το Υπουργείο να καθορίζει τους όρους για την επαναλειτουργία τους. Τα δημοτικά θα λειτουργήσουν έως τις 26 Ιουνίου. Αποστάσεις και τήρηση των κανόνων υγιεινής, οι βασικές οδηγίες, με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο μπορούν τα παιδιά σε τόσο μικρές ηλικίες να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία ανοίγουν τις πόρτες τους και επαναλειτουργούν από την 1η Ιουνίου στην Αχαΐα, μετά από 3 μήνες σχεδόν. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Συνολικά για τους εκπαιδευτικούς, το σχολικό έτος θα λήξει στις 30 Ιουνίου. Έως τότε θα παραταθούν και οι συμβάσεις των αναπληρωτών. Πάμε για άνοιγμα 1η Ιουνίου. Από ό,τι φαίνεται, ειδικοί, αυτοί που γνωρίζουν τα ζητήματα υγείας, θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Έχουμε μια εβδομάδα καιρό, αυτά να τα βάλουμε σε σειρά, να τα οργανώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αλλάζει όλη η λειτουργία του σχολείου. Όχι μόνο η λειτουργία σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και σε σχέση και με τον τρόπο που θα λειτουργεί το σχολείο. Ακούμε διάφορα, βλέπουμε ότι η δευτεροβάθμια λειτουργία, ας πούμε, κυκλικά αναμέρες στα τμήματα και το καθεξής, άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνει μια αναδιοργάνωση της όλης λειτουργίας. Προβλέπονται έως 15 μαθητές στο κάθε τμήμα, με 1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία. Αν οι μαθητές είναι παραπάνω, θα λειτουργούν εκ περιτροπής 2 υποτμήματα. Αν όχι, το τμήμα θα λειτουργεί καθημερινά. Για την ώρα δεν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα. Ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί με 20, 22, 23 μαθητές ανά τμήμα, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει στο 12, αυτό που φαίνεται ότι είναι ως όριο, άρα πρέπει να διπλασιάσεις τις αίθουσες. Δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, άρα θα μιλάμε για εκ περιτροπής λειτουργία. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Δεν πιστεύω ότι θα δοθούν διαφορετικές εντολές. Τα παιδιά θα βγαίνουν διαλύματα σε διαφορετικές ώρες, ενώ ισχύει η απαγόρευση λειτουργίας των κηλικίων. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για εκπαιδευτικούς και μαθητές, και στο σχολείο και στα σχολικά λεωφορεία. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν περάσει, ειδικά για εμάς εδώ την Αχαΐα και την Ηλία, 3 μήνες ακριβώς. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής για τα παιδιά για να μπορούν να μπουν στη διαδικασία του σχολείου. Φανταστείτε τώρα αυτό το διάστημα να γίνει 6 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν η επαφή με το σχολείο είναι αναγκαία. Αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη. Την άλλη, πρέπει να υπολογίσουμε ποιοι είναι οι κανόνες που μπορούμε να λειτουργήσουμε, οι κανόνες ασφαλείας. Προβληματισμός, ωστόσο, για το αν οι μικροί μαθητές μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να επιτύχεις σε πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργία των μέτρων αυτών στις μικρές ηλικίες. Είναι η φύση των παιδιών τέτοια. Οπότε εδώ θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο έργο το δικό μας. Ναι, γιατί θα πρέπει να είναι ο δάσκαλος από πάνω και να καθοδηγεί. Μη εκείνο, μη το άλλο. Ακριβώς. Μη εκείνο. Και ο δάσκαλος την ώρα του διαλύματος, ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, ο δάσκαλος την ώρα που μπαίνουν μέσα, την ώρα που βγαίνουν έξω, και είναι ένας ο δάσκαλος αυτός, έτσι. Από εκεί και πέρα, σας λέω και πάλι, περιμένουμε και εγώ προσωπικά με αγωνία να δω πώς εξειδικεύουν τα μέτρα, πώς εξειδικεύονται τα μέτρα από το Υπουργείο. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και πόσα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο. Λοιπόν, καιρικές συνθήκες και κορονοϊός. Μπορεί ο κορονοϊός να εξαφανιστεί το καλοκαίρι? Πόσο επικίνδυνη όχι είναι η θάλασσα, η άμμος και οι πισίνες?
Απαντήσεις θα μας δώσει αμέσως τώρα ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολος Βανταράκης. Κύριε Βανταράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι γίνεται με το καλοκαίρι και τον κορονοϊό, πόσο πρέπει να φοβόμαστε την θάλασσα, πόσο πρέπει να επιζητούμε να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία? Είναι όπως σε όλους τους αναπνευστικούς ιούς, η επιβίωσή τους επηρεάζεται αρκετά από τις κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή από τη θερμοκρασία, την υψηλή θερμοκρασία, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία. Το ίδιο και ο κορονοϊός με κάποιες μικροδιαφορές. Έχει λίγο αυξημένη επιβίωση σε σχέση με τους άλλους και λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας πρέπει τα μέτρα να τηρούνται. Βέβαια, οι συνθήκες αυτές βοηθούν στο να μειωθεί η επιβίωσή του. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι έτσι αλλιώς είναι μια δύσκολη εποχή για τους αναπνευστικούς ιούς εισαγωγικά, δηλαδή μια εποχή που δεν μπορούν να επιβιώσουν, οπότε αν θέλετε, το να διατηρηθούν και τα μέτρα με μια προσωπική σταθερότητα και σύνεση, νομίζω ότι δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά τώρα τη θάλασσα και την κολυμπητική δεξαμενή, ο ιός δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβιώνει στο νερό. Ειδικά στο θαλασσινό νερό, το οποίο έχει αλαετότητα και ένα διαφορετικό pH, αλλά ταυτόχρονα και στο κολυμπητικό νερό, το νερό των κολυμπητικών δεξαμενών λόγω του αυξημένου χλωρίου. Το ζήτημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι έξω από την παραλία, έξω από τη θάλασσα και έξω από την πισίνα. Που θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις της φυσικής απόστασης, όπως το λέμε. Εκεί τι γίνεται? Εκεί πάλι τις αποστάσεις να τηρούμε. Ναι, να τηρούμε τις αποστάσεις, την προσωπική υγιεινή, δηλαδή να χρησιμοποιούμε το αντισηπτικό, τα σταθερά μέτρα που ακούγονται για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Απλά είναι ένα δύσκολο περιβάλλον η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία, οπότε μειώνεται η επιβίωσή του κατά Η άμμος, κύριε Βανταράκη, στην άμμο δεν υπάρχει. Δεν επιβιώνουν πολλοί άλλοι μικροοργανισμοί στην άμμο για να επιβιώσει ο κορονοϊός. Απλά, κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα τηρούνται έτσι κι αλλιώς οι κανόνες υγιεινής. Για μένα πιο σημαντικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να υπάρχουν οργανωμένες καταστάσεις στις παραλίες. Δηλαδή, αυτά που βλέπαμε κάθε χρόνο, η μία ξαπλώστα δίπλα πάνω στην άλλη. Συγχρονισμός των ανθρώπων, καλό είναι να αποφευθεί. Με οργανωμένη απόσταση, τη φυσιολογική απόσταση, δηλαδή το 1,5 μέτρα. Μεταξύ των ξαπλώστες και ξαπλώστες δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Εννοείται ότι όσοι έχουν συμπτώματα, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα αναπνευστικά νοσήματα δεν εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Απλά μειώνονται πάρα πολύ. Και γρήπη μπορεί να βρεθεί το καλοκαίρι. Απλά όσοι έχουν συμπτώματα κάποια ιώση γρήπη, κάποια συμπτώματα που να δείχνουν, εννοείται να μην κινούνται σε χώρους κοινούς με άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν απολαμβάνουμε το καλοκαίρι, απολαμβάνουμε τη θάλασσα με προσοχή, τηρώντας τις αποστάσεις και όλα τα μέτρα. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Βανταράκη. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Στη γωνία βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο ο Δήμος Πατραίων για την άρνησή του να συνυπογράψει το Σύμφωνο Συνεργασίας για το Φυσικό Αέριο. Μπαράς δηλώσεων και ανακοινώσεων από φορείς της πόλης καταγγέλνουν τη Δημοτική Αρχή για ιδεολειπτικές απόψεις που δεν έχουν καμία λογική βάση. Σωτήρη, ναι, κόντρα λοιπόν, άγρια κόντρα. Ναι, εν μέσω μιας πολιτικής αιωξίας πολιτικής αντιπαράθεσης από το περασμένο Σάββατο, την ημέρα δηλαδή που γνωστοποιήθηκε στην ουσία η επιστολή αυτή η απαντητική του Δημάρχου Πατραίων, να πούμε ότι είχε διαμορφωθεί το κλίμα από μία μέρα νωρίτερα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί είχαν υποθεί τα όσα περιγράφονται στην επιστολή του Δήμου. Να πούμε πάντως ότι δεν θα περίμεναν, τουλάχιστον παρατηρητές πολιτικοί της περιοχής μας, δεν θα περίμεναν μία διαφορετική στάση από το Δήμο Πατραίων, ο οποίος εξωθείται από συγκεκριμένες, όπως ξέρουμε, ιδεολογικές και πολιτικές κατευθύνσεις, να συνυπογράψει ένα κείμενο το οποίο συνυπογράφουν βιομήχανοι, εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων και φυσικά πολιτικοί φορείς άλλης κατεύθυνσης. Εκεί τουλάχιστον αυτός ο μανδύας παρουσιάζεται από το Δήμο Πατραίων, τα γνωστές ιδεολειπτικές απόψεις περί
κακών καπιταλιστών που θέλουν να εξεζουμίσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Να πούμε ότι σήμερα εκδόθηκε μία ακόμα ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου Πατρέων. Καταγγέλλεται μία προσπάθεια αντιστροφής, όπως λέγεται, της πραγματικότητας, μέσα από τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Φαρμάκης, αλλά και ο προκατοχός του, ο κ. Κατσιφάρας. Να προθέσουμε ότι αυτοί οι δύο φορείς με δηλώσεις τους έχουν πει ότι δεν χρειάζεται στην ουσία ο Δήμος Πατρέων να συνυπογράψει το κείμενο. Το έργο του φυσικού αερίου μπορεί να προχωρήσει και από μόνο του και χωρίς την υπογραφή του Δήμου. Το σύμφωνο συνεργασίας αναφέρει ο Δήμος Πατρέων στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα για τη δημιουργία δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Ελλάδας. Όχι μόνο δεν δίνει λύση στην άρση της ενεργειακής στόχιας, αλλά θέτει και σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων, γιατί θα μεταφέρεται με βιτιοφόρο οχήματα. Λες και κάθε μέρα δεν μεταφέρονται καύσιμα και πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο με άλλα βιτιοφόρα κατά εκατοντάδες, μάλιστα, σε όλους τους δρόμους της χώρας. Είναι μια δικαιολογία προκειμένου ο Δήμος Πατρέων να διαχωρίσει τη θέση του από όλο αυτό το έργο και να βγει εκτός. Πάντως, να πούμε ότι σήμερα έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, του Προέδρου του ΤΕΕ, του Βασίλη Αϊβαλή, ο οποίος με μια αναρτησή του στο Facebook βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται σε όλο το ιστορικό αυτής της προσπάθειας, πώς ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΤΕΕ προκειμένου να καλυφθεί το κενό, όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια απορρίφθηκε τελικά το σχέδιο για μεταφορά του φυσικού αερίου στην Πάτρα μέσω αγωγού, γιατί αυτή η πρόταση επαναφέρεται τώρα από τη Δημοτική Αρχή, ενώ ξέρουμε ότι είναι τελειωμένη σαν προοπτική, τουλάχιστον με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, και επελέγει η λύση της μεταφοράς με βιτιοφόρα και της αποθήκευσης του φυσικού αερίου σε 4 σταθμούς που έχει προτείνει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας περιμετρικά της Πάτρας, για να δημιουργηθούν εκεί αποθηκευτικοί χώροι. Είναι μικροί αποθηκευτικές εγκαταστάσεις αυτές, χωρητικότητας περίπου 400 κυβικών μέτρων η καθεμία. Καταλαβαίνεις, δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα που είχε τεθεί στο λιμάνι της Πάτρας, όταν προβλέπονταν αποθήκες 10.000 κυβικών μέτρων. Είναι πολύ μικρότερες αυτές οι καταστάσεις. Τέλος πάντων, κατά κλείδι, αναφέρει ο Βασίλης Αϊβάλης στη δήλωσή του, η μη συνυπογραφή του μνημονίου αυτού είναι ένα ζήτημα, αρκεί να μην τίθεται με όρους ιδεολογικούς, όπως προβάλλατε από το Δήμο Πατρέων, και πολιτικούς. Θα ήταν καλό, ο Βασίλης Αϊβαλής φαίνεται ότι με αυτή τη δήλωσή του προσπαθεί να επαναφέρει τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας κοντά σε αυτό το σχέδιο, αλλά από ό,τι φαίνεται από τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, μάλλον η θέση του Δήμου απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα θα δεν πρέπει αλλάζει, να είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πάγια αυτή είναι πάγια τακτική. Τακτική, πάγια η θέση του. Δεν νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θα αλλάξει στάση και θα συνυπογράψει. Να πούμε πάντως, να ξεκαθαρίσουμε, επειδή προβάλλεται και πολύ από την πλευρά του Δήμου, ότι εφόσον συνυπογράφουν αυτό το σχέδιο επιχειρηματικοί φορείς όπως ο ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ο σύνδεσμος που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις της ΒΠΕ Πατρών, ότι στην ουσία έτσι επικαλεί το Δήμος, θα εξυπηρετούνται τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να πούμε για την αποκατάσταση αλήθειας ότι το σχέδιο πρώτα απ' όλα προβλέπεται να φτιαχτεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες, να συνδέσει δηλαδή 4.000 νοικοκυριά στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ακολουθούν κάποιες εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταστήματα δηλαδή και μικρές επιχειρήσεις της Πάτρας. Και στο τέλος προβλέπεται και να συνδεθούν και 20 μεγάλοι οργανισμοί ή επιχειρήσεις. Καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Είναι εντελώς διαφορετικά από την εικόνα που παρουσιάζεται. Λοιπόν, είναι για όλους εμάς. Είναι κυρίως για τους καταναλωτές. Κυρίως για τα νοικοκυριά αυτό το έργο. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.